μνήμες τους ήρωες που έπεσαν πριν από 80 χρόνια κατά την ιστορική μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο απέδωσαν σήμερα εκπρόσωποι των θεσμικών αρχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα για τη σημασία της μάχης που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Νομίζω ότι οι σημερινές τελετές μνήμης είναι εκείνες οι οποίες κρατούν διαχρονικές αυτές τις αξίες και είναι το ελάχιστο χρέος που μπορούμε να κάνουμε έναντι αυτών οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους προκειμένου σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Ένας συγγραφέας διάσημος έχει πει ότι ο αγώνας ενάντια στη λύθη είναι ο αγώνας ενάντια στη βαρβαρότητα και έχει μεγάλη αξία να τιμούμε σήμερα ένα μοναδικό αγώνα που έδωσαν οι πρόγονοί μας απέναντι στη βαρβαρότητα του ναζισμού. Θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους μας, στους Κρήτες, αλλά και στους συμμάχους μας οι οποίοι πολεμήσαν ενάντια στο ναζισμό. Πρέπει να θυμόμαστε τις αξίες που υπερασπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, με τι μέσα το έκαναν και ότι δεν δίλιασαν να θυσιάσουν ακόμα και τη ζωή τους για τα ιδανικά τους και τις αξίες μας. Χθες εξάλλου ελιμενίστηκε στη Μαρίνα Ρεθύμνου, αποδίδοντας τιμές στους ήρωες της μάχης της Κρήτης και η τορπιλάκατος του πολεμικού ναυτικού Δανιόλος, η οποία θα παραμείνει στο Ρέθυμνο μέχρι την κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων, χωρίς ωστόσο να είναι επισκέψιμη για το κοινό. Το μεσημέρι, παρουσία των πρέσβεων από τις συμμαχικές χώρες αλλά και εκπροσώπου του ΓΕΘΑ, τελέστηκε επί μνημόσυνη δέηση στο μνημείο της μάχης της Κρήτης στην πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Ο λαός της Κρήτης έχει αγκαλιάσει τη μνήμη των προγόνων του και είναι ένας λαός περήφανος που δεν θα αφήσει να ξεχαστεί αυτή η επέτειος. Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, για να νιώσω από κοντά αυτή την αγάπη και να δώσω την ευγνωμοσύνη, να δείξω την περηφάνειά μου και για τους Αυστραλούς που πολέμησαν εδώ και για τους Κρήτες που τους φυγάδεψαν. Χθες εξάλλου μια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας με πρότυπο αρχαιακό υλικό από τη μάχη της Κρήτης, που φέρει την υπογραφή του ρεθυμιώτη ιστορικού ερευνητή και συλλέκτη Δημήτρη Καρτσιλάκη, εγκαινιάστηκε στο δημοτικό κήπο. Μέσα σε αυτά τα αρχεία μπορούμε να δούμε από στρατιωτικά θέματα, από θέματα λαογραφίας πάρα πολύ που αφορά ειδικά εσάς. Οι φωτογραφίες είναι μέρος από τα άλμπουμ Γερμανών και συμμάχων στρατιωτών που πολέμησαν στην Κρήτη, ενώ κάποιες από αυτές είναι τραβηγμένες από επίσημους στρατιωτικούς φωτογράφους. Η έκθεση που συνδιοργανώνεται από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου και το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Σύμπολης θα διαρκέσει έως και τις 20 Ιουνίου. Θα δούμε Γερμανούς αλεξιπτωτιστές να ετοιμάζονται να μπουν μέσα στο αεροπλάνο την ώρα του άλματος. Θα δούμε Βρετανούς να αποβιβάζονται στη Σούδα. Στο τέλος, η εμβληματική αυτή έκθεση τελειώνει με την εκτέλεση του πατριώτη Δημητρίου Δροσάκη. Όταν η ζώσα ιστορία είναι παρούσα, τη βλέπουμε εδώ κοντά μας από το φωτογραφικό υλικό του Δημήτρου Καρτσιλάκη. Όταν η παλαϊκή και η αυθόρμητη αντίσταση των Κρητικών πριν από 80 ολόκληρα χρόνια απέδειξε στους άλλους λαούς ότι οι Κρητικοί με σθένος, με δύναμη, μπορούν να τα βάλουν και με το μεγαλύτερο εχθρό. Οι επετειακές εκδηλώσεις στο Ρέθυμνο θα κορυφωθούν αύριο στη σχολή Δοκίμωνα στη Φυλάκων.